Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μέσα από αυτή την εκπομπή διαζώσεις θα ακούσουμε τη φωνή των ξενιτεμένων Δυτικομακεδόνων. Σήμερα θα μεταφερθούμε στη μακρινή και παγωμένη Φινλανδία. Μαζί μας είναι η Χρύσα Σκόδρα, μία Δυτικομακεδόνισσα, μόνιμη κάτοικος πλέον του εξωτερικού. Χρύσα, καλησπέρα. Προτού πούμε το οτιδήποτε, σχετικά με το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και αυτό είναι ο χειμερινός αθλητισμός, γενικότερα αλλά ειδικότερα στη Φινλανδία στο κομμάτι που σε αφορά, διαβάζω εντάχει το πλούσιο βιογραφικό σου. Είσαι επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, βραβευμένη μπλόκερ, πρώην επιχειρηματίας στις δημόσιες σχέσεις και διδάκτορ σε Πανεπιστήμιο της Φινλανδίας. Είσαι ακόμη ανταποκρίτρια του Travel Daily News International για τις βόρειες χώρες και τις χώρες της Βαλτικής και η μοναδική Ελληνίδα ξεναγό στο Ελσίνκι με μητρική γλώσσα. Ουφ, ελάτε να σας ξεναγήσω. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχετε κρύο στο χωριό σας, Χρύσα μου. Καλώς εδέχομαι. Καλησπέρα Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου. Έχουμε αυτή τη στιγμή μείον 11 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Νότιο Φιλανδία, με αίσθηση λόγω των ανέμων μείον 17. Μάλιστα. Εδώ αυτή την περίοδο, σήμερα που μιλάμε Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου, εμείς διανύουμε μια καλή περίοδο, αλλά έχω εντοπίσει προσωπικά και αποδεδειγμένα ότι όταν προηγείται καλοκαιρία πλέον σε χειμερινή περίοδο στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Κοζάνη, ακολουθεί 1-2 μέρες μετά βαριχειμονιά. Άρα πιστεύω ότι και σε εμάς αλλάξει το κλίμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αγγίξουμε τους μείον 17 όπως μου περιγράφεις. Χρύσα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι το πρώτο θέμα. Αρχικά να πω ότι θα είσαι από τους βασικούς συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Εγώ σε θεωρώ φίλη και καλεσμένη, γιατί επειδή είσαι μία κοπέλα, μία δυτικομακεδόνισσα που λείπει τα τελευταία 19-20 χρόνια, είσαι μόνιμη κάτοικος πλέον Φινλανδίας, έτσι. Δεν ανήκει στη νέα γενιά των ανθρώπων που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, είτε λόγω του κορονοϊού, είτε λόγω βιοποριστικών θεμάτων προκειμένου να δουλέψουν στο εξωτερικό. Θέλω να μου πεις αρχικά δύο λόγια για την εμπειρία σου, για το λόγο που σου έκανε, που σε παρακίνησε να φύγεις από την Ελλάδα, την Κοζάνη για την ακρίβεια, γιατί κατάγεσαι από την Κοζάνη, έχεις και καταβολές από τα Γραβενά. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε και ποιο το κίνητρο, αν θέλεις, να φύγεις από την Ελλάδα και να πας σε μια χώρα της Ευρώπης και μάλιστα δύσκολη. Δύσκολη με δεδομένο ότι έχει πολλούς μήνες χειμώνα και εντάξει, φαντάζομαι ότι η ζωή, η καθημερινότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο από το να είσαι κάπου πιο νότια, θέλω να πω. Κοιτάξτε, μαθημένα είναι τα βουνά από τα χιόνια και εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα είμαστε. Βέβαια, εδώ είναι κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα υποαρκτικό κλίμα. Αλλά εγώ αρχικά σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επικοινωνία και ΜΜΕ. Οπότε το 2001, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο και κατέβηκα από την Κοζάνη στην Αθήνα για τις σπουδές μου, είχα μια πολύ καλή εμπειρία εργασιακή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, ούσα φοιτήτρια τότε, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Και μετά, να σας πω την αλήθεια, ήταν κάποια πράγματα, ή μάλλον ένας ήταν ο βασικός λόγος, με ενοχλούσε πάρα πολύ το κάπνισμα τότε στους χώρους, ακόμη και του Πανεπιστημίου. Και εξαιτίας του τσιγάρου, να σας πω την αλήθεια, του καπνού έφυγα από την Ελλάδα, γιατί δεν άντεχα άλλο. Και έτσι αυτό μου ακούγεται, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το σέβομαι απόλυτα, καθώς και εγώ είμαι μη καπνίστρια και αντικαπνίστρια, μπορώ να πω. Mm-hmm. Συγγνώμη που σε διάκοψα, συνέχισε. Πες μου. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος, να σου πω την αλήθεια. Πρώτον, ήταν το τσιγάρο, δεν μπορούσα να το αντέξω πλέον, γιατί τότε το 2001 κάμπιζαν ακόμη και στα πανεπιστήμια. Μετά είχα την πολύ καλή εργασιακή εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχα γνωρίσει, ήμουν υπεύθυνη σύνδεσμος επικοινωνίας. Ήμουνα υπεύθυνη για τους δημοσιογράφους στο γήπεδο του Ελληνικού. Είχα γνωρίσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Νορβηγία. Είχα και κάποιους φίλους με τους οποίους αλληλογραφούσαμε από τη Φιλανδία.
Και έτσι όταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μας είπαν ότι μπορείτε να δηλώσετε κι εσείς για το πρόγραμμα Εράσμους και με ποια πανεπιστήμια ξένα συνεργαζόμαστε, όταν είδα τη Φιλανδία, λέω εκεί θα πάω. Κάτι σου έκανε κλικ δηλαδή. Ναι, και έτσι ξεκίνησα, έκανα την αίτησή μου και έγινα δεκτή και πήγα αρχικά στο Ροβανιέμι, στη Λαπωνία. Στο χωριό του Άι Βασίλη λοιπόν. Σωστά, εκεί ήμουν, εκεί πρωτοπήγα και τότε όταν έφυγα μετά τους Ολυμπιακούς είχα ξενικιάσει και το σπίτι μου, ήμουν αποφασισμένη να φύγω και να συνεχίσω στο εξωτερικό. Και είχε τότε, θυμάμαι, στην Αθήνα σύν, ήταν τα Χριστούγεννα του το 2004, πολύ ζεστό το κλίμα, μπορούμε να το ψάξουμε να το βρούμε. Θυμάμαι ότι είχε σχεδόν 20 βαθμούς η Αθήνα, 22, και όταν πήγα στο χωριό το Ευασίλη το Γενάρη του 2005, είχε μείον 23, δηλαδή μιλάμε για 50 βαθμούς διαφορά. Έπαθες το απόλυτο σοκ. Σωματικά και πνευματικά σίγουρα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Συνέβησαν διάφορα. Αλλά ήταν μια καταπληκτική εμπειρία εκεί κοντά στον Αρκτικό κύκλο, στο χωριό του Ευασίλη. Έμεινα 2 χρόνια εκεί στο Ροβανιέμι. Είδα και το Βόρειο Σέλλας, πήρα συνέντευξη και από τον Άγιο Βασίλη. Δούλεψα και στον τουρισμό, είχα γκρουπ με Ιάπωνες τους οποίους ξαναγούσα. Και μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου το 2007, κατέβηκα στη Νότιο Φιλανδία, στην πρωτεύουσα, στο Ελσίνκι και έκτοτε είμαι εδώ, στη Μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι, που έχουμε λίγο διαφορετικό κλίμα, δεν βλέπουμε το Βόρειο Σέλλας κάθε μέρα, δεν έχουμε μείον 50 ή μείον 35, αλλά έχουμε και εμείς, να τώρα πριν 2 εβδομάδες είχε μείον 23 και εδώ στην Νότια Φιλανδία. Είχαμε ένα βαρύ Ιανουάριο. Μέχρι πότε διαρκεί ο χειμώνας σας, ουσιαστικά, μάλλον τυπικά όλοι γνωρίζουμε, ουσιαστικά τι ακριβώς γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, η Φιλανδία βρίσκεται στην βορειότερη, βόρειο-ανατολική άκρη της Ευρώπης. Είναι μια μεγάλη χώρα, αχανής τα έλεγα. Πάνω στο Ροβανέμι, στη Λαπωνία, είμαστε πολύ κοντά στο Βόρειο Πόλο, οπότε είναι αρκτικό το κλίμα, αλλά στη Νότιο Φιλανδία, επειδή υπάρχει και η θάλασσα, η Βαλτική, είναι λίγο πιο ζεστό το κλίμα. Ο χειμώνας διαρκεί, είναι η μεγαλύτερη εποχή στη Φιλανδία. Στην Βόρειο Φιλανδία διαρκεί 6 μήνες σίγουρα, δηλαδή τα χιόνια μπορεί να λιώσουν το Μάη. Ήθιστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήθιστε ο καιρός να κάνει μπρος-πίσω αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Ναι, βλέπουμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο ενδεχομένως να μην έχουμε χιόνια, να είναι πολύ λίγα αυτά, και μετά Μάρτιο μήνα να μας χιονίζει κτλ. Το έχετε κι εσείς, έτσι, αυτό μου λες και τώρα. Και υπάρχει ακριβώς αυτό, υπάρχει και μία λέξη στα φιλανδικά, τα κατάλβη, το πισωγύρισμα το χειμώνα λένε οι Φιλανδοί, που μπορεί τον Απρίλιο, εκεί που γιορτάζουμε το Πάσχα ή όποτε πέφτει, αρχίζει να και κάνουμε χιονίζει τα γιαπράκια. Και από την αρχή. Εδώ βλέπετε κάποιο υλικό, εδώ είμαστε εμείς οικογενειακώς πάνω σε μία παγωμένη λίμνη. Η Φιλανδία είναι η χώρα με τις χιλιάδες λίμνες. Είναι μια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλα βουνά, αλλά από την εποχή των παγετών είναι σχεδόν επίπεδη, έχει πολλές λίμνες, παγώνουν τα νερά της λίμνης. Κοιτάξτε, περπατάμε πάνω στη λίμνη, έχει τουλάχιστον 40 με 50 πόντους πάγο, δεν μπορείς να πέσεις μέσα δηλαδή. Άρα δεν έχετε και κανένα ίχνος ανασφάλειας. Θέλεις λίγο να περάσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία όπως είπαμε να τα λέμε συχνά. Πέραν των άλλων, να πούμε 2 λόγια για το θέμα που προλογίσαμε. Τι ακριβώς γυμνάζονται οι Φιλανδοί? Δεδομένων των πολικών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γυμνάζονται, εσύ γυμνάζεσαι, η οικογένειά σου? Και αν ναι, ποια είναι αυτά τα πιο συνηθισμένα σπορ, ας το πω? Είτε έχει να κάνει με ερασιτεχνισμό, δηλαδή αν βγαίνουν στην καθημερινότητά τους και που κάνουν αθλητισμό, είτε έχει να κάνει με τα σπορ, όπως με την ευρύτερη έννοια του λόγου. Η Φιλανδία είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός λαός, τους βλέπετε και εδώ, κάνουν μπάνιο, ice swimming μπάνιο, μέσα σε μια τρύπα στο νερό κυριολεκτικά, ανοίγουν στην παγωμένη λίμνη μία τρύπα
και μπαίνουν μέσα μετά την καυτή σάουνα. Εδώ κάνουμε sledging με τα παιδιά. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ φαν των χειμερινών σπορ. Κάνω όμως πεζοπορία στο δάσος και με τα χιόνια. Αυτό μ' αρέσει. Δεν κάνω σκι ή snowboard, αλλά περπατάμε όπως βλέπετε μέσα στη φύση, πάνω σε παγωμένες λίμνες. Ζείτε τη ζωή σας, είτε έχει χιόνι είτε έχει ήλιο. Μια χαρά μου ακούγεται. Δεν γίνεται, Κατερίνα μου, αλλιώς, γιατί θα έπρεπε να είμαστε 6 μήνες κλεισμένοι μέσα. Σε μια κατάθλιψη. Ναι, καταλαβαίνεις τότε τι θα γινόταν. Και δεν γίνεται όταν έχεις και παιδιά, δεν μπορείς να τα κρατήσεις μέσα. Η Φιλανδία είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός λαός, αφού λένε κιόλας ότι το εθνικό τους, η εθνική τους ενδυμασία είναι οι φόρμες. Μόνοι τους το λένε. Μάλιστα. Επίσης έχουν και ένα άλλο ρητό που λένε ότι δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχει κακός ρουχισμός. Ρουχισμό, κακό ντύσιμο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, απόλυτα. Βλέπεις, εδώ τώρα είναι το snowmobiling, πάνω σε παγωμένη λίμνη και σε παγωμένη θάλασσα. Να πω κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι εδώ παγώνουν και οι θάλασσες. Δηλαδή, έχεις δει θάλασσα παγωμένη, γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλη περιοκτικότητα σε αλάτι. Και παγώνει και η θάλασσα, γι' αυτό υπάρχουν και τα παγοθραυστικά κτλ. Αλλά αυτό είναι το snowmobiling, συνήθως εκεί στη Λαπωνία. Εδώ βλέπουμε ποδήλατο βουνού, το οποίο το κάνει και ο άντρας μου χειμώνα καλοκαίρι, πάει με τα χιόνια. Συγγνώμη, ο σύζυγός σου είναι Έλληνας ή Φιλανδός? Φιλανδός, μάλιστα. Ναι, ναι. Και κάνει mountain bike, βλέπετε μέσα στα χιόνια. Εδώ κάνουν cross-country skiing. Πάνε δηλαδή, δεν είναι της πλαγιάς αυτό που ξέρουμε το σκι, αλλά πάνε σε επίπεδο, μπορούν να ξεκινήσουν από το σπίτι τους, δηλαδή οι Φιλανδοί, με τα παγοπέδιλά τους, με τη στολή τους, με τα μπαστούνια τους και φεύγουν. Υπάρχουν από το Δήμο ειδικές διαδρομές δηλαδή που συνδέουν, πώς έχουμε τα πεζοδρόμια και τους ποδηλατόδρομους, έχουν δίπλα ειδικό δρόμο για να κάνουν cross-country ski. Ψαρεύουν. Πολύ εξελιγμένοι. Ναι, ψαρεύουν, βλέπετε εδώ με ειδικό εργαλείο, ανοίγουν μία τρύπα στην παγωμένη λίμνη. Είναι κάτι που το κάνουμε και εμείς αυτό οικογενειακώς, να ψαρέψουμε σε παγωμένη λίμνη. Πιάνετε τίποτα κάτι ή φεύγουν και τα ψάρια με τόσο πολικό ψύχος? Κάτι πιάνει. Άρα... Δηλαδή δεν κάθονται μέσα καθόλου, δηλαδή είναι και η νοοτροπία, δηλαδή οι Φιλανδοί σε σχέση με τους Έλληνες, ενώ έχουμε πολλές ομοιότητες σε λαοί θα έλεγα, δηλαδή είμαστε και οι δύο χώρες που είμαστε, η μία είναι στη βόρειο-ανατολική άκρη της Ευρώπης και η άλλη στη νότιο-ανατολική και φυλάμε και τις δικές μας θερμοπύλες ο καθένας με μεγάλες χώρες δίπλα μας, όπως η Ρωσία για τους Φιλανδούς, η Τουρκία για εμάς ή με κάποιους γείτονες δυτικούς όπως η Ιταλία για τους Έλληνες και η Σουηδία για τους Φιλανδούς. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ακριβώς και την ίδια ώρα. Δεν υπάρχει διαφορά στην ώρα. Ναι, είμαστε στο ίδιο γεωγραφικό. Αυτό είναι λίγο αξιοπερίεργο. Αλλά... Είμαστε 3,5 ώρες, μία ευθεία πάνω είναι η Φιλανδία. Αλλά ως προς το πλάτος, η Φιλανδία είναι πολύ κοντά στο Βόρειο Πόλο, γι' αυτό εξηγείται και αυτές οι διαφορές και όπως συνήθως λέμε το που με ρωτάνε στην Ελλάδα, το 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες μέρα, ισχύει βέβαια σε πιο γεωγραφικό πλάτος πόσο βόρεια μένεις. Εμείς εδώ στη νότια Φιλανδία, στην πρωτεύουσα, στη μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκη, τώρα έχει αρχίσει να μεγαλώνει η μέρα, δηλαδή πολλές φορές το πρωί πάμε στο σχολείο και ακόμη είναι σκοτάδι, 8 η ώρα δεν έχει αναντήλει ο ήλιος. Και εδώ βλέπουμε το Γιάννη κάνει το mountain bike, ο Φιλανδός Γιάννη. Τολμηρή πολύ Τολμηρή. Εμείς κοιτάξτε, στην Ελλάδα αν τα κάναμε αυτά ή στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να μας κορόιδευαν. Θα μας κορόιδευαν δηλαδή, θα σου λέγαν κάτσε στα αυγά σου. Γιατί πας? Που πας με τέτοιον καιρό? Εδώ ρίχνει 2 πόντους χιόνι και κλείνουν και τα σχολεία. Χρύσα μου, είναι πάρα πολύ ευχάριστη η συζήτησή μας μαζί σου και πολύ ενδιαφέροντα
όλα όσα μας έχεις πει και ακούμε, θα έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να μιλάμε και να αναπτύσσουμε πολλά θέματα για τη ζωή στην Φιλανδία. Και όχι μόνο, εσύ θα μας εκπροσωπείς τη χώρα εκείνη και κάποιοι άλλοι Δυτικομακεδόνες ως επιτοπλίστων, αλλά και όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, Έλληνες, απόδημοι Έλληνες τους χαρακτηρίζουμε εμείς, θα μας δίνουν το στίγμα και τα νέα από τις χώρες τις οποίες έχουν αποφασίσει να ζουν τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου Εγώ στην πρεμιέρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε την επόμενη φορά. Θα χαρώ και ελπίζω σύντομα να είσαι διαζώσεις και όχι μέσω Skype, εδώ, στο στούντιο. Θα σε ευχαριστώ πούμε, πολύ, Χρύσα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Τα φιλιά μου. Γεια σας. Hey, γεια hey. Σας.